Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Ελλάδα ψηφίζουν οι μεγάλες ενεργειακές επιχειρήσεις, ανατρέποντας το αρνητικό κλίμα που επικρατούσε μέχρι πρότινος στη χώρα μας. Μαζί μας η Πέννη Χαλάτση για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα Τέτα, η εικόνα που έχουν οι ξένοι επενδυτές έχει αρχίσει να βελτιώνεται. Αυτό άλλωστε επισημαίνεται και σε σχετικό δημοσίευμα του Bloomberg, στο οποίο οι αναλυτές κάνουν λόγο για αλλαγή κλίματος, ύστερα από τη συμφωνία που επετεύχθηκε εν ώψη της συζήτησης για την ελάφρυνση του χρέους και της ποσοτικής χαλάρωσης. Να πούμε ότι η αρχή γίνεται από τα ενεργειακά βέβαια, βλέπουμε έντονη κινητικότητα στον κλάδο. Η ExxonMobil και η Total, όπως ξέρουμε, σε συνεργασία με τα ΕΛΠΕ θα προχωρήσουν σε έρευνες για υδρογονάνθρακες νότια της Κρήτης. Η BP, η οποία όπως γνωρίζουμε έχει πουλήσει το δίκτυο των πρατηρίων της στα ελληνικά πετρέλαια, επαναδραστηριοποιείται, καθώς πρόσφατα έκανε και μια εκδήλωση στην Αθήνα, κάτι που έκανε για πρώτη φορά, και παρουσίασε τα στατιστικά και τις προβλέψεις για τον ενεργειακό κλάδο, όπου τα ανώτερα στελέχη σημείωσαν ότι θέλουν να υπάρξει συζήτηση σε ανώτατο επίπεδο για συνεργασία στα ενεργειακά. Να μην ξεχνάμε βέβαια και τον κλάδο του φυσικού αερίου, όπου επεκτείνονται και παλιές συμφωνίες με τη ΔΕΠΑ, την Gazprom και την Edison, πρόσφατα να έχουν υπογράψει συμφωνία για το λεγόμενο νότιο διάδρομο, για την μεταφορά ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω της Ελλάδας και της Τουρκίας. Βέβαια, η αγορά, οι παράγοντες εγχώριας αγοράς κάνουν λόγο για εμπόδια τα οποία πρέπει να αρθούν, γραφειοκρατικά εμπόδια. Διαμαρτύρονται για τις καθυστερήσεις, οι οποίες εστερούν και κονδύλια από το δημόσιο, κεφάλαια από το δημόσιο και έσοδα για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις.